Εντυπωσιακά είναι τα επιτεύγματα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που έχουν αποσπάσει βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς. Ρομποτική, αγωνιστικά μονοθέσια, μηχανές είναι ορισμένα μόνο από τα δημιουργήματα των εργαστηρίων που παρουσιάστηκαν σε μια ανοιχτή ημέρα επιστήμης και τεχνολογίας σε μαθητές της περιοχής. Η τελική ταχύτητα είναι κατά 60 χιλιόμετρα την ώρα. Έφτιαξαν μία παδρομένα αεροσκάφος, μοτοσυκλέτες, έξυπνα ρομπότ, αγωνιστικά οχήματα και το πρώτο ηλεκτρικό. Η ομάδα ανοίξει το τμήμα των ηλεκτρολόγων μηχανικών, αλλά αποτελείται από 50 άτομα, τα οποία είναι από όλες τις σχολές του Πολυτεχνείου. Ο λόγος για τους φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που παρουσίασαν με περηφάνεια τα επιτεύγματά τους. Το παιδί φορά αυτόν τον ηλεκτροκεφαλογράφο και μπορεί να παίξει ενάντια στον υπολογιστή. Είναι ένα πλήρως αυτόνομο, μία πανδρομένο αεροσκάφος, το οποίο είναι προγραμματισμένο από εμάς και σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από εμάς. Είναι όπως ένα σκορ 4. Παίζει από τη μία ο παίκτης, μία κίνηση, και από την άλλη, αφού παίζει ο παίκτης, θα τα απαντήσει το ρομπότ. 16 ομάδες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας άνοιξαν τα εργαστήριά τους και υποδέχθηκαν μαθητές από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Στον τομέα της έρευνας αλλά και της καινοτομίας, το βέβαιο είναι ότι κέρδισαν τις εντυπώσεις. Έχουν έρθει από το πρωί πάρα πολλά σχολεία. Έχουμε εξηγήσει σε πολλά παιδιά, τους άρεσε κιόλας. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Γενικά έχω βάλει ως στόχο γενικά να έρθω εδώ πέρα και κυρίως πιο πολύ στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Το Πανεπιστήμιο έχει ιδρύσει 10 τεχνοβλαστούς εταιρείες, 10 spin-off, κυρίως σε θέματα IT, Information Technologies, όπου συμμετέχουν φοιτητές μας ακόμα και πριν τη λήψη του πτυχίου τους. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ το μηχανάκι που έχουν πίσω τα παιδιά. Το τρέχουν σε αγώνες και όλα, είναι πολύ ωραίο. Αυγή δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη. Περιλαμβάνει ο διαγωνισμός σκέλος θεωρητικό και δυναμικό. Στα ερευνητικά εργαστήρια περιηγήθηκε και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Χινάς. Οι εγκαταστάσεις του δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χρηματοδότησή της μπορεί να κάνει θαύματα. Έχουμε φτιάξει ένα μικρό κόσμημα ακαδημαϊκό εδώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Ο κ. Χινάς ήταν κεντρικός ομιλητής στο φόρουμ που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης και της έρευνας. Στη Σαμοθράκη χτυπάει η καρδιά